κάνει ιδιαίτερα για αυτές τις ιδιαίτερες που εξώσετε, οι οποίες είναι από τις ακαδημίες μέχρι τις αδελφές λεγόμενες ομάδες. Είσαστε ο ένας πυλώνας, ο άλλος πυλώνας είμαστε εμείς η πολιτεία. Όσο σχέση μπορεί να έχουμε αυτά τα δύο, με την έννοια ότι πολλές φορές εμείς οι Δήμοι είμαστε αφημένοι μόνοι μας στο να προσπαθούμε να έχουμε τα γήπεδα έτοιμα και ίσως η πολιτεία να στέκεται μακριά και μόνο να μας κοιτάει από μακριά, χωρίς να μπαίνει στην ουσιαστική συνεργασιακή βοήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι όμως προσπαθούμε να μπορέσουμε να τραβήξουμε αυτό το κομμάτι της νεολαίας κοντά στον αθλητισμό, συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο για εσάς, για μας σε όποιο κομμάτι του αθλητισμού. Και βέβαια για να είναι ο αθλητισμός σωστός πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Επομένως, καλά κάνατε και μας τα είπατε από τα πράγματα. Βλέπετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Πολλές αλλαγές στους κανονισμούς πολλές φορές μπερδεύει και εμάς, αν θέλετε, ακόμα και στους φιλάθλους. Στο να μαλώνουμε με το διπλανό, με την καλή έννοια να μαλώνουμε, να διαφωνούμε. Αν ήταν πέναλτι, αν ήταν κόκκινη κάρτα, αν ήταν κίτρινη κάρτα, αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει. Χρειάζεται λοιπόν η επιμόρφωση, θα έλεγα, και στους προπονητές και στα παιδιά τα οποία παίζουν, ακόμα και σε εμάς τους φιλάθλους. Να είστε καλά λοιπόν. Δείπατε ένα λεπτό. Να σας πω κάτι. Θέλω να πω δύο λόγια. Δεν περίμενα πάλι να με τιμήσει ένας αυτοδιοικητικός. Είμαι αντιδήμαρχος στο Μαρούσι με τον Δήμαρχο του Πάτσα. Και εδώ πάλι την αυτοδιοίκηση Πάτσα. Τώρα, να σας πω κάτι. Θέλω να σου πω πρόεδρε και στο Δέλτα Σίγμα, επαφορμής της θέσης που βρίσκομαι που είμαστε και την θα ήθελα να σας, πω ότι θα ήθελα να αρχίσουμε να έχουμε μία καλύτερη σχέση, να δίνουμε σε εσάς, να δίνετε σε εμάς, ώστε να αρχίσει να γνωρίσουμε εμείς εσάς και εσείς σε εμάς, για να λύσουμε ορισμένα προβλήματα που πράγματι υπάρχουν στην Ανατολική Αττική, στο πρωτάθλημα της Ανατολικής Αττικής. Πιστεύω ότι με την βοήθεια τη δική σας και με την δική μας, αν έρθουμε λίγο πιο κοντά, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα να φτάσουν ακόμα ψηλότερα στο ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Και σε αυτό συμβάλλει και ξανά και ο πρόεδρος ο Στίνος Γιαρέμης, τον οποίο έχω συζητήσει το θέμα και μου έχει πει ότι πραγματικά να προχωρήσουμε προς τα εκεί, πρώτα να κάνουμε η Ένωση και ο σύντομος με τον πρόεδρο, κύριο Ντάφλο, να κάνουμε μια, μαζί με το δικό σας συμβούλιο, μια πρώτη, ένα meeting, να το πω έτσι, μια πρώτη σύσκεψη. Ένα meeting και μετά να ανοιχτούμε λίγο πιο πολύ με όλους τους προπονητές και όλους τους διαιτητές για να έχουμε σε επαφή. Γιατί είμαστε άνθρωποι και εμείς. Λάθη κάνουμε, θέλω να μας συγχωρείτε, αλλά πιστέψτε, δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Αττικής δόλος. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λάθη κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι, να μας συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.